Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε για άλλο ένα απόγευμα σε άλλη μια συνέντευξη στα πλαίσια της εκπομπής Λεωφόρος Αλήθειας εδώ στην διαδικτυακή μας τηλεόραση. Είμαι ο Αυγέρης Ανδρέας και ο απόψινός μας καλεσμένος είναι ο κύριος Νικολάο Θεόδωρος, υποψήφιος βουλευτής στον νομό Λευκάδας με την Ελλήνων Συνέλευσης, όπου με τον κύριο Νικολάο θα μπούμε σε μια διαδικασία αποδεικτικής διεργασίας, όπως κάνουμε με κάθε καλεσμένο και κάθε καλεσμένη μας εδώ στο Web TV Διομήδης. Θα αναζητήσουμε την αλήθεια και θα προσπαθήσουμε μαζί να φτάσουμε στο ορθό, στο υπαρκτό και στο αληθινό. Περνάμε λοιπόν στον κύριο Νικολάο Θεόδωρο, ο οποίος βρίσκεται για άλλη μια φορά εδώ μαζί μας στο Web TV Διομήδης. Κύριε Νικολάο, καλησπέρα σας. Τιμή μας να σας φιλοξενούμε ξανά στην διαδικτυακή μας τηλεόραση. Καλησπέρα σας, κύριε Αυγέρη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή που με κάνατε να με καλέσετε στην εκπομπή σας. Κύριε Νικολάου, στην προηγούμενη συνέντευξή μας, γιατί να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας ότι σήμερα κάνουμε μία συνέχεια, είμαστε μάλλον σε μία συνέχεια από την προηγούμενη μας συνέντευξη, όπου μας αναλύσατε διάφορες πτυχές της ιδρυτικής διακήρυξης του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Μας παρουσιάσατε αρκετά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα όλοι οι Έλληνες πολίτες. Μας αναδείξατε και τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε αναγκαίο να ιδρυθεί ο Πολιτικός Φορέας Ελλήνων Συνέλευσης. Οπότε πάμε σήμερα να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στην ίδρυση του Πολιτικού Φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης, τι πρεσβεύει με την ίδρυσή του ο Πολιτικός Φορέας. Να δούμε βέβαια και τι συμβαίνει στις μέρες μας, να δούμε τι προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα ο Έλληνας πολίτης και να καταλήξουμε σιγά σιγά, αυτή τη φορά από μια διαφορετική πορεία, το γιατί είναι σημαντικό το γεγονός ότι ιδρύθηκε ο Πολιτικός Φορέας Ελλήνων Συνέλευσης. Μην μονολογώ. Ο λόγος σε εσάς να ξεκινήσουμε την ανάλυση και να απαντήσουμε σε ό,τι ερωτήματα γεννηθούν. Παρακαλώ, κύριε Νικολάου. Σας ευχαριστώ, κύριε Αυγέρη, που μου δίνετε το λόγο. Είμαι και εγώ πολίτης αυτής της χώρας και το τελευταίο διάστημα όλοι οι πολίτες δεχόμαστε μια καταιγίδα επιθέσεων από όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και κυριολεκτικά μένουμε άφωνοι. Όλοι ξέραμε ότι υπήρχε κάποια βομιά, κάποια σαπίλα, αυτό που λέγαμε όλοι μας στις μεταξύ μας συζητήσεις. Αλλά το μέγεθος αυτής της κατάστασης που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, ούτε και ο πιο νοσηρός νους δεν θα μπορούσε να φανταστεί να σκεφτεί ότι μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα δίπλα μας και από ποιους. Από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι εκλεκτοί. Τώρα, πώς γίνανε εκλεκτοί αυτοί? Ήταν μια παρεούλα, στήριζε ο ένας τον άλλον, έσπρωχνε ο ένας τον άλλον. Είναι γνωστή η διαδικασία, ξέρουμε πώς γίνεται αυτό και ξέρουμε ποιοι τα εφαρμόζουν. Θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές. Δεσμεύομαι και γι' αυτό. Πιάσανε όλες τις θέσεις και από εκεί και πέρα, εφόσον δεν υπήρχε κανένας να τους αντισταθεί, κάνουν ό,τι ήθελαν. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Γιατί όμως γίνεται αυτό? Θα το δούμε αμέσως. Υπεύθυνοι για όλη αυτή την ιστορία που βιώνουμε σήμερα είναι αυτό που λέμε τα κόμματα. Τα κόμματα και η διαίρεση της κοινωνίας που δημιουργούν. Ήταν η αιτία, και θα το πω για άλλη μια φορά, του εμφυλίου πολέμου, καθώς επίσης και τα διαμελισμού της Κύπρου. Που το 40% αυτή τη στιγμή
έχει υποταχθεί στους Τούρκους. Και λέω Τούρκους, γιατί μέχρι το 1974 το 98% του πληθυσμού, το 98,5% ήταν αμιγώς Έλληνες βάσει DNA αποδεδειγμένο από 10 πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστημίο της Σαουδικής Αραβίας, που όλοι γνωρίζουμε πόσο σκληροπυρηνικοί Ισλαμιστές είναι οι Σαουδάραβες, οι οποίοι αποδέχονται αυτή την απόδειξη. Αλλά εκεί έπαιξε ρόλο και το δόγμα. Και φροντίσαμε να διαιρέσουμε τους πολίτες, τους χριστιανούς Έλληνες και τους μουσουλμάνους Τούρκους. Ενώ ήταν όλοι Έλληνες. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει κάποια στιγμή να το συζητήσουμε. Και συνεχίζουμε. Όλοι βιώσαμε λίγο μεγαλύτερη, οπωσδήποτε, που είναι εν ζωή, τα δεινά του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και αργότερα του εμφυλίου. Έγιναν κάποια πράγματα πριν από 70-80 χρόνια και εδώ στην πατρίδα μας ακόμα δεν έχουν ξεχαστεί. Εδώ βλέπουμε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία, η Γαλλία και τόσες άλλες χώρες που είχαν δεχτεί την επίθεση του άξονα Γερμανία, Βερολίνου, Ρώμης, Τόκιο, να συνεργάζονται αρμονικά σήμερα, οι πολίτες αυτών των χωρών να ταξιδεύουν άνετα από τη μία χώρα στην άλλη, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, οι δε Ιάπωνες, οι οποίοι δεχτήκαν στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι τις δύο πρώτες ατομικές βόμβες που έριξε άνθρωπος εντός εισαγωγικών εναντίον ανθρώπων, να συνυπάρχουν και να είναι και σύμμαχοι σε όλα τα φορά. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα ακόμα να σκοτωνόμαστε για τα πολιτικά. Αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι και δεν συμμαζεύεται. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται. Ακριβώς. Και από τα παλαιότερα χρόνια και πολλές χιλιάδες χρόνια πίσω, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των Ελλήνων, άσχημο χαρακτηριστικό βέβαια. Τι να πρωτοθυμηθούμε, Πελοποννησιακό πόλεμο, τον εμφύλιο μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να θυμηθούμε και μετά την λήξη της Επαναστάσεως του 1921, όπου πάλι, να το πω απλά, σκοτωνόμασταν μεταξύ μας. Είναι πραγματικά λυπηρό για τον Έλληνα όλη αυτή η διαδικασία. Εγώ θα περίμενα, και το τονίζω αυτό, προσωπική μου άποψη είναι ότι μετά από τόσα χρόνια που έχουν περάσει, εφόσον αναφερθήκαμε και στον Πελοποννησιακό πόλεμο, έχουν περάσει σχεδόν 2.500 χρόνια και ακόμη δεν έχουμε βάλει μυαλό. Νομίζω ότι αυτά κάποιοι τα υποφάλκουν. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Κάποιοι τα υποφάλκουν. Και γι' αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και πάμε παρακάτω. Τα κόμματα, όπως το ανέφερα, είναι υπεύθυνα γιατί αυτά δημιουργούν τη διαπλοκή, το πελατειακό κράτος, τη διαφθορά, την ανομία και την κατάρρευση των εθνικών αξιών. Τα βλέπουμε όλα σήμερα. Το πολιτικό καθεστώς επέτρεψε σε οργανισμούς και συμβούλια ξένα ελληνικών συμφερόντων να είναι ενταγμένα μέσα στον κρατικό μηχανισμό, απολαμβάνοντας ιδιαίτερα προνόμια από την ελληνική πολιτεία, καθώς επίσης να έχουν ενεργή συμμετοχή σε νευραλγικούς τομείς όπως η οικονομία, η παιδεία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. Το πολιτικό καθεστώς είναι η αιτία της καταστροφής του παραγωγικού ιστού της πατρίδος μας, του υπερδανισμού που ακολούθησε και την παράδοση εθνικής κυριαρχίας στους δανειστές του,
με τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις, έχοντας φέρει το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού λαού σε κατάσταση λιμοκτονίας, με 2 εκατομμύρια ανέργους, στρατιά αυτοκύρων, με ανύπαρκτη κρατική πρόνοια και με μόνες υπαρκτές τις προοπτικές επιδείνωσης. Αυτά, κύριε Νικολάου, αναφέρονται για την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλήνων Συνέλευσης. Βεβαίως. Στην ιδρυτική διακήρυξη της Ελλήνων Συνέλευσης υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία έπρεπε να αναδειχθούν. Είναι, βλέπετε, ορατά σε όλους, αλλά έχουν μαζευτεί, έχουν συμπυκνωθεί και έπρεπε να φανεί ότι ήταν απαραίτητο να γίνει κάτι το οποίο να ενώσει τους Έλληνες, να τους αποδείξει ότι δεν είναι νούμερα, ότι είναι άνθρωποι, ότι είναι οντότητες, ότι έχουν δικαιώματα, ότι αυτή η χώρα τους ανήκει, ότι είναι δική τους και δεν μπορούν οι διαχειριστές, οι οποίοι είναι περαστικοί, να κάνουν κουμάντο και να ξεπουλάνε ό,τι υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν, για να φέρω ένα παράδειγμα, ένας διαχειριστής, έμιστος, σε μία πολυκατοικία, και πολλοί από τους τηλεθεατές έχουν περάσει από αυτή τη θέση, να είναι έμιστος και να του λένε να προσέχει, να λειτουργεί το ασανσέρ, η πόρτα, να υπάρχουν φως στους διαδρόμους, να πηγαίνει αυτός ο άνθρωπος και ερήμην των ιδιοκτητών να πουλάει τα διαμερίσματα. Είναι πολύ απλό το παράδειγμα. Και όμως, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και συνεχίζω τώρα, αυτό είναι κατευθείαν ανάγνωση μέσα από την ιδρυτική διακήρυξη πολιτικού φορέα του έθνους των Ελλήνων, Ελλήνων Συνέλευσης. Η οποία πότε γνωστοποιήθηκε στο κοινό, κύριε Νικολάου, από πότε υφίσταται η ιδρυτική διακήρυξη? Η ιδρυτική διακήρυξη, κύριε Αυγέρη, από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αριθμό πρωτοκόλλου 6199, στις 4/9 του 2015, μαζί με το καταστατικό και τις προγραμματικές δηλώσεις. Αυτό ήταν μία εντολή από 100 περίπου τοπικούς οργανισμούς σε διάφορες περιοχές πόλης, νομούς της πατρίδος μας, οι οποίες έδωσαν την εντολή στον πρόεδρο του φορέα μας, τον Αρτέμι Σόκα, να δημιουργήσει τον πολιτικό φορέα. Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Γιατί όταν αργότερα θα φτάσουμε στον τρόπο διακυβέρνησης της Ελλήνων Πολιτείας, θα δούμε ποιος είναι ο ρόλος του πολίτη και ποιος είναι ο ρόλος του Προέδρου, ο οποίος τι θα κάνει? Με κάποια διαδικασία θα παίρνει τις εντολές από τους πολίτες, από τη βάση, και θα φτάνουν μέχρι τον Πρόεδρο για να υπογράψει. Άρα λοιπόν αυτό, η ίδρυση δεν έγινε, να το πω απλά, αυθαίρετα από τον Αρτέμι Σόρα, δεν είναι μία απόφαση που πήρε μόνος του. Δόθηκε εντολή από την βάση της Ελλήνων Συνέλευσης, που είναι η τοπική της οργανισμή, έτσι? Έτσι ακριβώς όπως είπατε, κύριε Αυγέρη. Γιατί εάν δεν μάθουμε να έχουμε τη δημοκρατική διαδικασία μέσα στο φορέα μας, δεν θα μπορέσουμε μετά αυτό να το βγάλουμε προς τα έξω, να το μάθει ο κόσμος και να λειτουργήσουμε μετά και να δημιουργήσουμε την Ελλήνων Πολιτεία που όλοι μαζί ονειρευόμαστε να κάνουμε και θα κάνουμε. Μάλιστα. Και αυτή είναι η δέσμευση, ανεξάρτητα πόσο καιρό θα πάρει, αλλά αυτό θα γίνει. Ο σκόρος έχει μπει, το δίκαιο είναι φανερό, δεν μπορεί να υπάρξει κανένας είδος αντινόηση να το σταματήσει, και κάποια στιγμή οι πολίτες
θα έρθουν και θα βγουν μπροστά μαζί με μας και με την ασπίδα τη δική τους να μας προστατεύσουν και να προστατεύσουν εμείς αυτούς. Πάμε να δούμε αυτό που θέλετε να μας διαβάσετε μέσα από την ιδρυτική διακήρυξη και να δούμε και σιγά σιγά, κύριε Νικολάου, το γιατί είναι σημαντικό το γεγονός ότι ιδρύθηκε ο Πολιτικός Φορέας Ελλήνων Συνέλευσης. Να δούμε δηλαδή και την λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα. Βεβαίως. Θα μεταφερθούμε στη σελίδα 4, η οποία αναφέρει το εξής. Λόγω του ότι αυτό που βιώνουμε έως και σήμερα δεν είναι δημοκρατία, αλλά επέσχυτη ολιγαρχία μέσω της κομματοκρατίας κάτω από το κάλυμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ως Έλληνες πολίτες, παρά τα κυριαρχικά κληρονομικά δικαιώματα που κατέχουμε, έχουμε μεταβληθεί σε στιγμαίους ψηφοδότες, υπηκόους, χωρίς καμία συμμετοχή στις αποφάσεις, τις επιλογές και στη χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής πρακτικής. Ακριβώς το αντίθετο δηλαδή από αυτό που αναφέραμε πριν από μερικά λεπτά. Ως Έλληνες πολίτες έχουμε εχμαλωτιστεί σε ένα χρέος του οποίου ούτε την προέλευση, ούτε το ύψος, ούτε τη διαχείρισή του μπορούμε να διαπιστώσουμε, ούτε τον έλεγχο της νομιμότητάς του να κάνουμε, παρότι εμείς και οι απόγονοί μας να έχουμε επιφορτιστεί τις συνέπειες του, καθώς και την αποπληρωμή του. Κανένας δεν μας είπε τι και πώς. Εδώ είναι το οξύμορο. Κλείσαν όλες τις επιχειρήσεις και βλέπουμε να βγαίνουν αβέρτα επιδοτήσεις και να δίνονται, να γίνονται προσλήψεις, όχι φυσικά σε υγειονομικές υπηρεσίες, αλλά αλλού, εκεί που λέγανε ότι δεν είχαν να πληρώσουν τους μισθούς. Και συνεχίζω παρακάτω, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία κάποια στιγμή κάθε Έλληνας πολίτης πρέπει να μπει στη λογική διεργασία και να πει: εδώ πέρα μας δουλεύουν, ψηλό γαζί. Και μιλάω έτσι, γιατί έτσι μιλάμε με τους ανθρώπους. Και σε ανθρώπους απευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή. Παρά το ότι κατέχουμε αδιαφυσβήτητα στοιχεία και αποδείξεις ότι έχει κατατεθεί επαρκέστατο ποσόν και για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, αλλά και για την τεράστια ανάπτυξη του κράτους μας, το πολιτικό κατεστημένο δεν το χρησιμοποιεί και προχωρά σε επιπλέον δεσμεύσεις, με νέες δανειακές συμβάσεις, με ηγητές και υπόχρεους εμάς τους πολίτες για την αποπληρωμή του. Επιπλέον, κατέχουμε αδιαφυσβήτητα στοιχεία και αποδείξεις ότι το κράτος μας, παρά τη δυνατότητα που έχει και με υπάρχουσα ήδη κατατεθειμένη εγκυοδοσία, για άτοκη δανειοδότηση με πολυετή περίοδο αποπληρωμής του δανείου, από τα τεράστια αποθεματικά που διαθέτει στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Παγκόσμιας Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης του ΟΗΕ, της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος εξ αρχής, όπως και όλων των παγκόσμιων ταμείων που δημιουργήθηκαν και υπάρχουν σε όλο το ιστορικό βάθος, τα οποία κατέχουν τον εθνικό πλούτο, ο οποίος κληρονομικά ανήκει στο ελληνικό γένος. Ηθαγένεια. Και βλέπουμε τώρα, έρχονται κάποιοι άνθρωποι εδώ και τους δίνουν ηθαγένεια. Εύκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει για ποιο λόγο δεν τους δίνουν την υπηκότητα που θα μπορούσαν και σαν υπηκότητα, σαν υπήκοοι, να κινηθούν, να δημιουργήσουν, να ζήσουν, να δημιουργήσουν τις οικογένειές τους. Η χώρα μας, άσχετα αν δεν τους κάλεσε κανένας, αλλά δεν το συζητάμε τώρα αυτό, αλλά τους δίνουν και ηθαγένεια. Ναι, είναι αρκετά οξύμορο και η υπηκότητα για να πάρεις όταν πας σε κάποια ξένη χώρα θα πρέπει να ακολουθηθεί μια αρκετών χρόνων διαδικασία για να καταλήξεις εν τέλει να πάρεις και την υπηκότητα και αν θα σου τη δώσουν. Okay. Οπότε ναι. Τώρα το να δίνεται ηθαγένεια έτσι απλόχερα είναι τουλάχιστον οξύμορο. Κύριε Νικολάου, αυτό βέβαια μπορούμε να το δούμε και σε κάποια άλλη εκπομπή. Θα βάλουμε μία άνω τελεία, να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε ξανά για την ανάλυση του θέματός μας.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, εδώ είμαστε και πάλι στο Web TV Διομήδης. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε πίσω ξανά στον κύριο Νικολάου Θεόδωρο. Κύριε Νικολάου, αποτυπώσατε ορθά, θα έλεγα, την όλη κατάσταση που επικρατεί, τα όλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Έλληνας πολίτης και μια κατάσταση η οποία δεν υφίσταται μόνο τα τελευταία χρόνια. Όπως είπαμε και πριν και αναφερθήκαμε και χαρακτηριστικά και στον εμφύλιο, που είναι μια μάστιγα η οποία μας ταλαιπωρεί για εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε τελικά, κύριε Νικολάου, ποια είναι η λύση στην όλη διαδικασία. Τι λύση έχει να προτείνει ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, του οποίου είστε εκπρόσωπος. Μάλιστα, κύριε Αυγερή. Θα ήθελα να πω εδώ ότι σε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Καλώς ξεκίνησε η Επανάσταση, βγήκανε μπροστά, χύθηκε αίμα Ελλήνων πατριωτών που και τότε λίγοι είχαν βγει μπροστά για να παίρνουν την απελευθέρωση και για τους υπόλοιπους. Και από τη στιγμή που δολοφονήθηκε ο μοναδικός Έλληνας, ο Καποδίστριας και ελαίο βασιλιά, ακριβώς όπως το άκου, ελαίο θεού μάλλον, ορίστηκε βασιλιάς ο Όθων, ο Ότο, από τότε πάψαμε πλέον να είμαστε κυρίαρχο κράτος. Η κυριαρχία μας επί του κράτους διήρκησε ελάχιστα και με ποινή θανάτου ορκιστήκαμε στον Όθωνα σαν υποτελής του. Από τότε αυτός ο καλός Θεός που μας έστειλε τον Ότο, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα ούτε στην ύπαρξή μας. Μάλιστα. Για όλα λοιπόν τα ανωτέρω, ως πολίτες της ελληνικής δημοκρατίας, επειδή έτσι και αλλιώς όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται υπό ονόματι μας, επικαλούμαστε τα συνταγματικά δικαιώματά μας και αποκηρύσουμε όλα τα πολιτικά κόμματα, γιατί δεν εκπροσωπούν εμάς, τα συμφέροντά μας και τα δικαιώματά μας, και αποφασίζουμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία φορέα του ελληνικού έθνους με την ονομασία Ελλήνων Συνέλευσης, με τους διακριτικούς τίτλους ΕΣΥ, Έλευσης και Συνέλευση Ελλήνων. Στη δημιουργία των συνθηκών για την εγκαθίδρυση της ελληνικής δημοκρατίας, της μόνης δημοκρατίας στη βάση και στις αρχές που απορρέουν από τη γραμματεία ως θεώρημα και ως πρακτική εφαρμογή. Με λίγη σκέψη, όλοι μπορούν να καταλάβουν τι μας λέει αυτή η παράγραφος. Στην εγκαθίδρυση της ελληνικής δημοκρατίας με πηγή εξουσίας το κρατήν του Δήμου, όπου οι δημότες είναι πραγματικά πολίτες, με πλήρη συμμετοχή επικρίσεως και αρχής. Την επαναφορά όλων των κληρονομικά δικαιωμάτων, δικαίων και περιουσίας του έθνους μας, σε όλες τις μορφές τους, πνευματικές, επιστημονικές, τεχνολογικές, τεχνικές, κυβερνητικές, υλικές κλπ. Καλούμε όλους τους Έλληνες να ενταχθούν στη δημιουργία στο Δήμο τους της πολιτικής οντότητας με την ονομασία Ελλήνων Συνέλευσης ή αλλιώς ΕΣΥ, η οποία είναι η πηγή της εξουσίας της πολιτείας στην ελληνική δημοκρατία, για να διεκδικήσουμε ό,τι πραγματικά μας ανήκει. Η Ελλήνων Συνέλευσης είναι η οδός για την εγκαθίδρυση της ελληνικής δημοκρατίας. Η Ελλήνων Συνέλευσης ΕΣΥ αναγνωρίζει ως μόνο και πραγματικό χρέος αυτό που έχουμε ως Έλληνες πολίτες
να αναλάβουμε τις ζωές μας και το μέλλον στα χέρια μας. Χρέος που έχουμε όχι μόνο προς τον εαυτό μας, αλλά προς ολόκληρο το γένος μας και κυρίως προς τους απογόνους μας, τις νεότερες και μελλοντικές γενναίες. Η ελληνική δημοκρατία προάγει το ελληνικό αξιακό σύστημα, γιατί μόνο μέσα από αυτό ο άνθρωπος οντολογικά παίρνει τη θέση που του ανήκει και έτσι ο άνθρωπος είναι πολίτης, ζώντας σε πόλη, παράγοντας πολιτισμό με πλήρη ασφάλεια στην ολότητα, με αρμονία και συνοχή. Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ωραία ακούγονται όλα αυτά. Πραγματικά θεωρώ ότι σε κάθε Έλληνα αρμόζει να βιώσουμε καταστάσεις και να βιώσουμε σε συνθήκες και σε μια πολιτεία έτσι όπως αποτυπώνεται και στην ιδρυτική διακήρυξη, όλα αυτά που μας αποτυπώσατε αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω το εξής. Η Ελλήνων Συνέλευσης έχει κάποιο πρόγραμμα για την αυριανή ημέρα έτσι ώστε να μπορέσουν να τεθούν σε εφαρμογή όλα αυτά τα οποία μας αναφέρατε, και αν έχει κάποιο πρόγραμμα για την επόμενη ημέρα, πώς δεσμεύεται επί του προγράμματος αυτού, αν υπάρχει, και πώς μπορεί ο ελληνικός λαός να είναι σίγουρος ότι η Ελλήνων Συνέλευση θα εκτελέσει όλα αυτά που λέει για να εφαρμόσει την πραγματική δημοκρατία, για να εγκαθιδρύσει την Ελλήνων Πολιτεία και όλα αυτά τα ωραία που μας είπατε. Κύριε Αυγέρη, όπως σας είπα και προηγουμένως, στις 4 Σεπτεμβρίου του 2015, ο πρόεδρος του φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης, Αρτέμις Σόρας, κατέθεσε μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη που ακούσαμε προηγουμένως, αλλά και το καταστατικό του φορέα μας και τις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Πολιτείας. Αυτό είναι ορατό από όλους τους πολίτες, μπορούν να μπουν σε διάφορα site και να το δούνε. Είναι με αριθμό πρωτοκόλλου 6199, 4/9/2015, από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Είναι οι προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Πολιτείας, οι οποίες αναφέρουν ακριβώς τα εξής. Το πρόγραμμα που αναπτύσσεται κατωτέρω είναι στηριγμένο επάνω στις οικονομικές προσφορές του Αρτέμις Σόρα προς την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, καθώς επίσης και στο πρόγραμμα των 2,33 ευρώ, τα οποία έχει κατατεθεί στα ταμεία κληρονομικών κεφαλαίων των αυτοχθόνων κυρίαρχων Ελλήνων. Και επειδή γίνονται πάρα πολλές νήξεις στο διαδίκτυο, και γιατί ρε παιδιά δεν του λέτε να βγάλει λεφτά να σωθούμε, υπάρχει μία παράγραφος, τρεις γραμμούλες είναι, και καλό να τους δουν όλοι, παλιοί και νέοι. Αυτές οι προσφορές και τα αποθεματικά που είναι στη διάθεση των Ελλήνων θα περιέλθουν στα χέρια μας όταν τους θεσμούς του κράτους μας τους αναλάβει ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, Παύλα, εσύ. Αναφερόμαστε λοιπόν σε τρεις τεράστιες περιουσίες, οι οποίες είναι κατατεθειμένες στο όνομα της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας και αποτελούνται από τα 600 δις τα οποία μπαίνουν ανελιπώς στους τελευταίους 6 προϋπολογισμούς του ελληνικού κράτους και υπογράφονται από τους θεσμούς, στα 2,33 που ανέφερα προηγουμένως με τη σφραγίδα του Αρείου Πάγου, άρα είναι υπαρκτά, και η τρίτη περιουσία είναι η δωρεά των 8 μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, ύψους περίπου 5,5-3, που έχει κάνει ο πρόεδρος του φορέα Αρτέμις Σόρας,
και έχει φορολογηθεί γι' αυτό με 27 δις από τη ΔΕΗ Πατρών. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει το πλάνο, υπάρχει το σχέδιο, όπως μας αποτυπώσατε και εσείς κύριε Νικολάου, και επειδή αναφέρατε ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, θα περιέλθουν στα χέρια των Ελλήνων όταν τους θεσμούς του κράτους αναλάβει ο Πολιτικός Φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι στο χέρι των Ελλήνων πολιτών η όλη διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή το θέμα να βγει ο Αρτέμις Όρος και να δώσει χρήματα όπως ακούγεται έτσι απλά. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, όποιος, βασικά, υπάρχει ένα κείμενο. Πολλοί μπορούν να αναπιάσουν αυτό το κείμενο που έχουν μπροστά τους, να το διαβάσουν και να δώσουν διαφορετική εξήγηση. Αλλά είναι αυτό που θέλουν οι ίδιοι. Δεν το βλέπουν από πάνω. Το βλέπουν σύμφωνα με το συμφέρον τους. Γι' αυτό ακριβώς. Πέφτουν σε σφάλμα. Και για το δεύτερο σκέλος που μου είπατε, για το θέμα της φερεγγιότητας και αν θα εκτελέσουμε σαν Ελλήνων Συνέλευσης εμείς οι πολίτες, όπως είμαστε υποχρεωμένοι, αυτά τα οποία γράφουν τα καταστατικά μας. Θα σας πω μόνο το εξής, ότι ασυλία στην Ελλήνων Πολιτεία δεν υπήρχε. Βουλευτική ασυλία δεν υφίσταται. Είναι το χειρότερο που μπορούσαν να δημιουργήσουν άνανδροι πολιτικοί. Πολιτικά τι θα τους έλεγα εγώ. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Να άρχεις σε ανθρώπους και να βάζεις τον εαυτό σου ανώτερο από αυτούς, να τους κλέβεις και μετά να έχεις και ασυλία. Και όταν λέω να τους κλέβεις τη ζωή τους, να τους κλέβεις την περιουσία τους, να τους κλέβεις το νερό και τον αέρα που αναπνέουν. Και πάνω απ' όλα, να κλέβεις την περηφάνεια των Ελλήνων πολιτών. Ναι, είναι οξύμορο, κύριε Νικολάου. Όταν ένας Έλληνας πολίτης, ας πούμε, για παράδειγμα, κάνει ένα μικρό αδίκημα, πτέσμα, να δικάζεται κατευθείαν και βλέπουμε πολιτικούς που έχουν καταχρεστεί δημόσιο χρήμα και απολαμβάνουν μια ασυλία, το οποίο στην ουσία δείχνει τι, ότι είναι ανώτερη από τη δικαιοσύνη. Μάλλον κάπου εκεί έχει πάει το πράγμα, κάπως έτσι το έχουν κάνει. Κύριε Νικολάου, επειδή όμως σιγά σιγά, ναι μεν, αρκετά ενδιαφέροντα τα όσα μας παραθέσατε και φυσικά θα είμαστε ξανά εδώ για να αναλύσουμε και άλλα ζητήματα, επειδή όμως φτάνουμε σιγά σιγά και προς το τέλος της συνέντευξής μας, θα θέλαμε να αποτυπώσετε τον δικό σας αποχαιρετιστήριο λόγο προς όλους τους τηλεθεατές του Web TV Διομήδης. Κύριε Αβιέρη, και τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, όπως έχω πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις, από τη στιγμή που διάβασα αυτό το κείμενο, καθώς επίσης το καταστατικό, τις προγραμματικές δηλώσεις, το αξιακό και τον τρόπο διακυβέρνησης της Ελλήνων Πολιτείας, από εκείνη τη στιγμή, ειλικρινά, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο τέλειο για να διοικηθούν τα άνθρωποι και να διοικήσουν οι άνθρωποι στην ολότητά τους, να μην είναι υποχείρια κανενός και η ζωή τους να τους ανήκει πραγματικά. Και γι' αυτό σας καλώ να μπείτε, να διαβάσετε όλοι το Ελλάνιο Αξιακό και τις προγραμματικές δηλώσεις
και την ιδρυτική διακήρυξη και το καταστατικό, αλλά και τον τρόπο διακυβέρνησης στην Ελλήνων Πολιτεία. Γιατί όταν βγήκα να σας καλέσω, ήξερα ότι αυτό είναι το δικαιότερο που μπορεί να υπάρξει. Σας καλώ λοιπόν να δείτε το δίκαιο. Μας αξίζει, γιατί είμαστε άνθρωποι. Και όχι μόνο είμαστε άνθρωποι και μας κλέψανε πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή μας, αλλά να σκεφτούμε τις επόμενες γενιές και κυρίως να σκεφτούμε τα παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί και αν δεν κάνουμε κάτι εμείς, αυτές οι ψυχές δεν θα εσαρκωθούν. Μάλιστα. Για περισσότερες πληροφορίες και για όποιον θέλει λόγο όλης αυτής της τρικυμίας που βιώνουμε όλο αυτό το διάστημα, όλοι μας, θα ήθελα να δώσω από την εκπομπή σας ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσουν μαζί μου όλοι οι συμπολίτες μας και όλοι όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν κάποιες περαιτέρω πληροφορίες για να δούνε ποιοι είμαστε τέλος πάντων. Τι κάνουμε. Τι κάναμε μέχρι σήμερα. Το τηλέφωνο είναι το 69 42 86 92 40. Επαναλαμβάνω, 6942 86 92 40. Σας περιμένω όλους για μια γνωριμία πιο κοντινή, έστω και διαμέσου τηλεφώνου, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας και να δούμε. Έχει υπάρξει τίποτα δικαιότερο για τον άνθρωπο από γεννήσεως κόσμου? Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, εμείς σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε που μας κάνατε την τιμή για άλλη μια φορά και παρευρεθήκατε ως καλεσμένος στο Web TV Διομήδης. Εδώ θα είμαστε και πάλι να κανονίσουμε και άλλες συνεντεύξεις και να ενημερώσουμε όλους τους Έλληνες πολίτες για ζητήματα και θέματα για τα οποία οφείλουμε να τους ενημερώσουμε. Τιμή μας και πάλι και σας ευχαριστούμε, κύριε Νικολάου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, κύριε Αυγέρη. Η τιμή είναι δική μου που με καλέσατε και θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω και να αποχαιρετήσω και τους τηλεθεατές σας. Δύναμη φως, δίκαιη Ανατολή. Καλό σας βράδυ, κύριε Νικολάου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, αυτός ήταν ο κύριος Νικολάου Θεόδωρος, υποψήφιος βουλευτής στον νομό Λευκάδας με την Ελλήνων Συνέλευσης. Τα στοιχεία του κυρίου Νικολάου, όπως αντιληφθήκατε, υπήρχαν και καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξής μας. Θα φροντίσουμε όμως, όπως κάνουμε με όλους τους καλεσμένους μας, να παραθέσουμε τα στοιχεία του κυρίου Νικολάου στην περιγραφή του βίντεο της εκπομπής, έτσι όπως αυτή θα αναρτηθεί στο κανάλι YouTube της ΚΑΠΑΠΙΔΕΛΤΑ Στερεάς Ελλάδος Ελλήνων Συνέλευσης. Αυτή ήταν και η απόψινή μας συνέντευξη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για επόμενες συνεντεύξεις, έτσι όπως αυτές θα ανακοινωθούν στα social media της περιφέρειάς μας. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί τηλεθεατές, που βλέπετε τις εκπομπές μας, παρακολουθείτε την όλη διαδικασία και στηρίζετε όλη αυτή την τεράστια και δίκαιη διαδικασία ενημέρωσης όλων των Ελλήνων πολιτών. Ήμουν ο Αυγέρης Ανδρέας και από όλους εμάς εδώ στο Web TV Διομήδης, καλό σας βράδυ, δύναμη φως. We'll be right back.